φαγητά τα οποία σε αδυνατίζουν. Ειδικά αν έχει τάση για γλυκό και είσαι γλυκατζής όπως και εγώ. Ψώμι του τόστ. Ψώμι του τόστ τρώμε κάθε μέρα, όλη μέρα, σαν να υπάρχει αύριο. Η καλύτερη μορφή υδατάνθρακα. Γιατί είναι ορισμένη ποσότητα, επίσης είναι αφράτο και χωράει σε πάρα πολλές συνταγές. Ψώμι του τόστ λοιπόν, σαν πηγή υδατάνθρακα οπωσδήποτε. Μετά έχουμε το γιαούρτι 2%. Το επόμενο όπλο στη φαρέτρα μας λοιπόν είναι το γιαουρτάκι, το ελληνικό, το 2%. Το μπλε το ανοιχτό. Εντάξει, και να γράφει 2%. Όχι το 10%, ούτε το 0%. Το 2% είναι το καλύτερο από όλα. Και τώρα θες στέβια. Το τρίτο φαγητό είναι στέβια. Οπότε τώρα με αυτά τα τρία υλικά μπορείς να φτιάξεις το τυραμισού. Βάζεις ψωμάκι, βάζεις από πάνω γιαουρτάκι, βάζεις και άλλο ψωμάκι και άλλο γιαουρτάκι και μπορείς να ρίξεις από πάνω λίγο καφέ και είναι έτοιμο το γλυκάκι σου, το τυραμισού. Και να βάλεις και στέβια μέσα για να είναι πιο γλυκό. Τώρα, ένα ακόμη φαγητό το οποίο σε αδυνατίζει σαν να μην υπάρχει αύριο είναι το ζελές 0 θερμιδών. Οπότε, ο ζελές πρέπει να κοιτάξεις οπωσδήποτε να γράφει χωρίς ζάχαρη. Αλλιώς έχει ένα σκασμό ζάχαρη, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να καταναλώσεις. Θέλει τεράστια προσοχή. Τώρα, μπορείς επίσης να πάρεις το ζελέ και να φτιάξεις γλυκό. Θες γιαούρτι 2% πάλι και θες το ζελέ 0 θερμιδών. Τα συνδυάζεις αυτά και έχεις τύπου τίγκα 0 θερμιδών, τίγκα στην πρωτεΐνη. Εντάξει, οπότε σκέψω. Έχεις ψωμί του τόστ. Έχεις γιαούρτι 2% και έχεις ζελέ και σαν εξτραδάκι και στέβια και με αυτά τα τρία υλικά και το ένα έξτρα μπορείς να φτιάξεις ό,τι γουστάρεις άπειρα γλυκά και έχω στο προφίλ μου στο Instagram άπειρα γλυκά μόνο με αυτά τα τρία υλικά αδυνατίζουν, είναι τίγκα στην πρωτεΐνη και είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορείς να τρως όλη μέρα κυριολεκτικά και να αδυνατίζει. Οπότε, πάρε αυτά τα τρία, τρώγεται σαν να μην υπάρχει αύριο και θα αδυνατίσει. Αν θες να μάθεις περισσότερα, πήγαινε στο Instagram, στο προφίλ μου και ακολούθησε με. Στείλε και μήνυμα αν έχεις απορίες και πήγαινε βρες όλες τις συνταγές και στείλ μου μήνυμα αν δεν βρεις μια συνταγή να σε βοηθήσω. Εντάξει, αυτά για τώρα, θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό.